Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα είναι 3η, 7 Αυγούστου. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ionian Channel. Πρώτα η ασφάλειά σας. Ασφάλειες αυτοκινήτων τώρα από 96 ευρώ το εξάμηνο. Εμπιστευτείτε μας. Ασφάλειες Λιβάνη. Παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στα γραφεία της Ένωσης στο Λυκούδι η συμφωνία στην οποία κατέληξαν ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αντώνης Αντίοχος, και ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Αρβανιτίδης για την διάθεση τοπικών προϊόντων στις τοπικές αγορές Ζακύνθου και Βόρειας Ελλάδας και συγκεκριμένα η τοποθέτηση του Ζακυνθινού ελαιολάδου στα 170 καταστήματα της αλυσίδας στη Βόρεια Ελλάδα. Η οικονομική ανάσα σε εκατοντάδες παραγωγούς της Ζακύνθου και της Βόρειας Ελλάδας μπορεί να δώσει η συμφωνία που έκλεισε πρόσφατα με τον επιχειρηματία κύριο Αρβανιτίδη ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών του νησιού μας, Αντώνης Αντίοχος. Η έναρξη της συνεργασίας με την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Αρβανιτίδης παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στα γραφεία της Ένωσης στο Λυκούδι και αφορούσε στην τοποθέτηση κυρίως του Ζακυνθινού ελαιολάδου στα 170 καταστήματα της αλυσίδας στη Βόρεια Ελλάδα. Ενώ στελέχη της ποτοπίας Νάουσας παρουσίασαν διάφορα προϊόντα όπως λικέρ, ούζο και Τσίπουρο, τα οποία η Ένωση θα αναλάβει να διακινήσει την τοπική αγορά μέσα από το δίκτυο τοπικών καταστημάτων που έχει αναπτύξει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ο Αντιπεριφερειάρχης Διονύσης Μιλωνάς και ο βουλευτής Ζακύνθου, κύριος Σταύρος Κοντονής, μετέβησαν χθες στην Αθήνα, όπου συναντήθηκαν με τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, κυρία Ευαγγελίδου, για να συζητήσουν για το ΧΙΤΗ, όπως ήταν προγραμματισμένο. Κύριε Κοντονή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Να μας πείτε δύο λόγια για τη συγκεκριμένη συνάντηση. Ναι, η συγκεκριμένη συνάντηση έγινε χθες στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και ήταν συνέχεια της συνάντησης που είχε γίνει πριν 20 μέρες περίπου. Συμμετείχα εγώ και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Δήμαρχος δεν μπορούσε να έρθει γιατί είχε κάποιο κόλλημα και εκθέσαμε τις απόψεις μας στη Γενική Γραμματέα. Της είπαμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στη δημιουργία και λειτουργία του εργοστασίου μηχανικής επεξεργασίας και ότι πρέπει να μπει σε άμεση εφαρμογή το πρόγραμμα της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. Συνεχίζει τις προσπάθειές του για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Ζακύνθου Μεσολογγίου. Ο δήμαρχος της πόλης, Παναγιώτης Κατσούλης. Ο κύριος Κατσούλης πραγματοποίησε για το σκοπό αυτό άλλη μια επίσκεψη στο νησί, όπου συναντήθηκε με εκπροσώπους των τοπικών αρχών αλλά και των ναυτιλιακών εταιριών. Παράλληλα, ο δήμαρχος σημείωσε την αναγκαιότητα να συμβάλει άμεσα το κράτος στην υλοποίηση αυτού του σκοπού, επιχορηγώντας το συγκεκριμένο εγχείρημα. Τις προσπάθειές του για τη σύνδεση της περιοχής του με τη Ζάκυνθο συνεχίζει ο Δήμος Μεσολογγίου. Για το σκοπό αυτό, στο νησί βρέθηκε ο Δήμαρχος Παναγιώτης Κατσούλης, που είχε επαφές με τις τοπικές αρχές αλλά και με εκπροσώπους ναυτιλιακών εταιριών, σημειώνοντας πως το θέμα της σύνδεσης των Ιωνίων νήσων με την Υπηρετική Ελλάδα πρέπει να αποτελέσει ζήτημα αιχμής για το σύνολο των τοπικών αρχών στη Δυτική Ελλάδα. Είναι αδιανόητο μάλλον το 2012. Ένας άνθρωπος να θέλει από την Ιθάκη να φτάσει στο Μεσολόγγιο όπως έκανα εγώ 6 ώρες. Να περάσουμε τώρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Τρία άτομα που κατηγορούνται για τουλάχιστον 7 περιπτώσεις κλοπών και διαρρήξεων εντόπισαν και συνέλαβαν άνδρες της ασφάλειας χθες το απόγευμα. Οι τρεις, που είναι ηλικίες 26, 24 και 29 ετών, εντοπίστηκαν και όταν έκλεψαν κινητό τηλέφωνο τύπου iPhone από ζευγάρι τουριστών στο Λαγανά. Στα ίχνη μιας οργανωμένης ομάδας γιαρρηκτών φαίνεται ότι έφτασε η αστυνομία, που εντόπισε και συνέλαβε το απόγευμα της Δευτέρας τρεις αλλοδαπούς αλβανικής υπηκότητας, οι οποίοι κατηγορούνται για τουλάχιστον 7 περιπτώσεις κλοπών. Οι φερόμενοι ως δράστες ηλικίας 26, 24 και 21 ετών εντοπίστηκαν στην περιοχή του Λαγανά και φαίνεται ότι τους πρόδωσε κλοποί που είχαν πραγματοποιήσει λίγη ώρα πριν τον εντοπισμό τους. Οικονομικά προβλήματα αντιμετωπίζει και ο κυνηγετικός σύλλογος, αφού από την έκδοση των αδειών λαμβάνει τα μικρότερα ποσά. Λόγω της αύξησης των τιμών θα ενταθούν το επόμενο διάστημα οι έλεγχοι για την πάταξη της λαθροθυρίας, ενώ έως τις 31 Οκτωβρίου πρέπει να δηλωθούν όλα τα όπλα των οποίων η άδεια έχει λήξει. Σοβαρά οικονομικά προβλήματα αντιμετωπίζει και ο κυνηγετικός σύλλογος, αφού τα χρήματα που εισπράττει από την έκδοση αδειών είναι πολύ λίγα με βάση τις ανάγκες του. Την ίδια ώρα, όπως επισημαίνεται και από την Ομοσπονδία, οι έλεγχοι για την πάταξη της λαθροθυρίας θα ενταθούν το επόμενο διάστημα, αφού η αύξηση των τιμών για την έκδοση αδειών έχει οδηγήσει πολλούς στο παράνομο κυνήγι. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης θα πραγματοποιούνται περιπολίες ακόμη και με συμβατικά γιοταχή αυτοκίνητα. Από όλα αυτά τα χρήματα, ο σύλλογος μας παίρνει 14,90, ούτε 15 ευρώ, συν την έκτακτη φορά. Την Παρασκευή και το Σάββατο θα ανέβει στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο η παράσταση Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη. Πρωταγωνιστούν ο Ζακυνθινός Κώστας Κόκλας, ο Γιώργος Πυρπασόπουλος και η Δάφνη Λαμπρογιάννη. Τη σκηνοθεσία έχει επιμεληθεί ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος.
Οι εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη έρχονται για 2 ημέρες, την Παρασκευή 10 και Σάββατο 11 Αυγούστου, στη Ζάκυνθο, στο Επέθριο Δημοτικό Θέατρο. Στην παράσταση πρωταγωνιστούν η Κώστας Κόκλας, Γιώργος Πυρπασόπουλος και η Δάφνη Λαμπρογιάννη, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια έχει ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Στο έργο θίγονται η διαφθορά, η ρεμούλα, αλλά και η άρνηση του πολίτη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, το βόλεμα και η ανευθυνότητα. Στην παράσταση, οι γυναίκες παίρνουν με ένα τέχνασμα που σκαρφίζονται την εξουσία και εγκαθιδρύουν την κοινοκτημοσύνη. Αυτό που με ενδιαφέρε πάρα πολύ είναι το πώς θα ακουστεί σήμερα σύγχρονα ο λόγος του Αριστοφάνη.